呢？Κοίτα τι ωραία που έκοψε το κοτόπουλάκι και το βάλα στη σαλάτα. Κοτόπουλο είναι αυτό. Ναι, ρε μωρό. Τυρί είναι, αγάπη μου, αυτό. Εντάξει, λίγο μου κόπηκε η ομελέτα, αλλά είναι ωραία, πιστεύω. Εδώ με βάλεις γαλάδι. Μια στάλα. Έλα, ρε αγάπη μου, μια στάλα. Μια στάλα, μωρό. Τόσο λάδι εδώ πέρα που έχεις, κολυμπήσουμε όλοι εδώ πέρα. Πες και τα βρίσκεις με την Ανατολή και στην μια χαρά και μπαίνει, και μπαίνει η Vivian, τι θα κάνεις. Ρε παιδιά, ξεκολλάτε, τι ρωτήσεις είναι αυτές τώρα. Τον Ανέξ, πώς τον βλέπεις? Καλά τον βλέπω, μια χαρά. Πολύ ωραία, χαίρομαι γι' αυτόν. Θα ήρθες για να μείνεις ή ήρθες για να φύγεις? Δεν ξέρω, θα δείξεις. Αγχώριζα πάλι με τη Μαρίνα, δεν νομίζω να ξαναερχόταν. Τα μιλήσαμε, είδαμε ότι δεν ταιριάζουμε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν νομίζω να ξανακάναμε κάτι. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω καν, βαριέμαι. Εγώ είμαι τον Αλέξανδρο και καλά και δεν με νοιάζει. Τώρα ό,τι και να λέω θα. Αλεξανδρέα μου, είχες παράπονο. Νομίζεις ότι έγινε η είσοδος της Ειρήνης και η είσοδος του Ισακ είναι έτσι μια συντονισμένη ενέργεια? Ότι προσπαθείτε να μας τη χαλάσετε με τη Μαρίνα. Έχει υποθεί σε live δικό σου ότι σε κορόιδεψε ο Αλέξανδρος? Ναι, μπορεί και να με κορόιδεψε, ας πούμε. Μαρίνα, πώς τα ακούς αυτά? Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται ανάμεσα στην Ειρήνη και στον Αλέξανδρο.